Οι έμποροι στην Καρδίτσα είναι ανάστατοι από την απόφαση της κυβέρνησης να δώσει τη δυνατότητα στα εμπορικά καταστήματα να ανοίγουν 7 ημέρες την εβδομάδα. Είναι πάγια η θέση μας, υποστηρίζει η κυρία Νιάκα, εκπρόσωπος των εμπόρων, ότι εκείνο που λείπει από τους καταναλωτές είναι τα χρήματα και όχι οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων. Είμαστε αντίθετοι όχι μόνο σαν εμπορικό σύλλογο, αλλά όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι και η Ομοσπονδία Θεσσαλίας και την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Θεσσαλίας και το οποίο καταθέσαμε τις απόψεις μας για την Εθνική Συνομοσπονδία, ότι ποτέ την Κυριακή είναι αλήθεια, είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει, είναι κανόνας, δεν είναι η εξαίρεση, θα πρέπει όλοι να το καταλάβουν, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ανάγκες της αγοράς, να αφήσουν την αγορά να λειτουργήσει όπως πρέπει και όχι όπως εκείνοι θέλουν και όπως τους βολεύει, να αφήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να παραμείνουν στην αγορά, να μην πάρουν τα χρήματα οι μεγάλοι όλοι αυτοί και να φεύγουν τα χρήματα από την Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και τις θέσεις εργασίας, τις οποίες πάντα το εμπόριο κρατάει, διότι το έμπορος πρώτα κλείνει και μετά απολύει. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν λάβει υπόψη τους. Δεν συζητούμε για 52 Κυριακές, συζητούμε για τις 6 αυτές Κυριακές, οι οποίες πρέπει να γίνει νόμος για όλη την Ελλάδα. Άλλωστε, από το 2005 το ωράριο είναι διευρυμένο, που σημαίνει ότι μπορεί κανείς να ανοίξει το κατάστημά του από τις 5 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με τις επιλογές που πρέπει να κάνει. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού και είναι παραμύθια.